Πάμε Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι μόλις γυρίσαμε και μάλλον δεν θα ήταν συνετό να το κάνουμε μπρος πίσω. Αλλά πάμε να δούμε, εγώ τουλάχιστον πήγα για αυτή τη μια μισή μέρα, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή η χθεσινή. Ήταν η ιστορικότερη ίσως στιγμή στην αιρετή περιφέρεια της Θεσσαλίας, αυτή που ζήσαμε χθες βράδυ στις Βρυξέλλες. Πάμε όμως αρχικά να δούμε και τις εικόνες από την περιήγησή μας στην... Α, εδώ είναι η στιγμή, ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτό, που παραλαμβάνει το βραβείο επιχειρηματικότητας. Είναι και για τον θεσμό των Ευρωπαϊκών Περιφερειών πάρα πολύ σημαντικό. Τρεις περιφέρειες από τρεις χώρες, δηλαδή δεν είναι ότι κάθε χώρα παραλαμβάνει ένα βραβείο. Από τη μεγάλη οικογένεια των 28 έχουμε τρεις χώρες και συγκεκριμένα από την Ελλάδα τον Κώστα Αγοραστό, την περιφέρεια Θεσσαλίας δηλαδή, δεν το παρέλαβε ως πρόσωπο, για τη δουλειά που γίνεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, ο οποίος ήταν και φανερά συγκινημένος, ήταν μια από τις ωραιότερες στιγμές, νομίζω, που και εκείνος θα την θυμάται. Αυτό που δεν τον ρώτησα στη συνέντευξη, αλλά τον ρώτησα χθες βράδυ, μετά από την βράβευση, είναι ποιο είναι το συνέστημα, ποιο θα είναι το επόμενο στοίχημα. Και αυτό το βρίσκω πολύ δημιουργικό. Δηλαδή λες, okay, κατακτήσαμε κάτι που δεν ξέρω αν ήταν απίθανο, αλλά ήταν πολύ μεγάλο. Πάμε λοιπόν να κατακτήσουμε κάτι μεγαλύτερο. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Θα δούμε και τη συνέντευξη που κάναμε εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτές είναι λοιπόν οι εικόνες. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ευχαριστήρια ομιλία Αγοραστού στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και συνεχίζουμε. Και να θυμηθώ τον Σοκράτη, ο οποίος έλεγε το μυστικό της αλλαγής είναι να επικεντρώσεις όλη την ενέργειά σου όχι πώς να πολεμήσεις το παλιό, αλλά στην κατασκευή του νέου. Γι' αυτό εμείς σχεδιάζουμε νέο αναλεκτικό σχέδιο, νέο δρόμο που λέει ο Κάφκας, πολιτισμικής επανάστασης για τη δημοκρατία της εργασίας, η οποία στηρίζεται στο κοινωνικό αυτοκαθορισμό όλων των εργαζομένων για τη νέα αρθρολογική ρύθμιση της οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα. Για να ξέρετε, το 2019 θα είναι ένα έτος επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, που θα είναι ένα καινοτόμο έτος, ένα ξεχωριστό, και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια δύναμη κινητήρια, ούτως ώστε να συμπαρασύρουμε και να αλλάξουμε δημιουργικά πολλά πράγματα, μια δημιουργική ανατροπή που έχει ανάγκη όλη η Ευρώπη για να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είδαμε ένα απόσπασμα από την ευχαριστήρια ομιλία του Κώστα Αγοραστού στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου χθες. Η βράβευση έγινε παρουσία, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και ευρωβουλευτών και περιφερειαρχών και αρκετών δημάρχων που και από την Ελλάδα βρέθηκαν εκεί, γιατί είχαμε την ίδια στιγμή και τις συνεδριάσεις στην Επιτροπή των Περιφερειών. Τώρα, εδώ βλέπουμε εικόνες, τώρα θα δούμε πολύ λίγα πράγματα. Εδώ βλέπουμε τον Περιφερειάρχη, αυτές είναι αποκλειστικές εικόνες, δηλαδή είχαμε συνεργείο δικό μας εκεί, δεν είναι ότι είναι από το υλικό που σου διανέμει μετά το Ευρωκοινοβούλιο. Βλέπουμε τον Περιφερειάρχη με τους συνεργάτες του, έτσι, στους χώρους του Ευρωκοινοβούλιου. Όταν λέμε Ευρωκοινοβούλιο, μην φαντάζεστε ότι είναι κάτι να εδώ η κυρία Παπακώστα που είναι μαζί μας και θα μας απαντήσει σε αυτά που σας έλεγα πριν. Ξέρετε ότι μιλούμε για κάτι που κουράζεσαι να το περπατήσεις, να το διασχίσεις. Είναι κανονική γυμναστική. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην συνέντευξη που θα δούμε αμέσως μετά με τον Περιφερειάρχη για το πόσο εγκλωβίζεται μια χώρα. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία έκδοση. Θα τα πούμε και αυτά, που μας πηγαίνει στην Ευρώπη του 2030. Λέμε λοιπόν πώς εγκλωβίζεσαι σε μια Ευρώπη που σου έχει συγκεκριμένες πολιτικές χαράξει.
Σου λέει τα μονοπάτια που μπορείς να βαδίσεις είναι αυτά για την περιφέρειά σου. Είναι έτσι ή όχι? Έκανε τις παρεμβάσεις του, άλλαξε στρατηγικές, άλλαξε τους άξονες ή προσπάθησε να το κάνει και από την θεσμική ιδιότητα που έχει ως πρόεδρος των περιφερειαρχών της χώρας ο Κώστας Αγοραστός? Μας απαντάς αυτό? Μιλούμε για το βραβείο επιχειρηματικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι για τη χρονιά που έρχεται, για το 2019. Εκεί λοιπόν βγάζουμε ειδήσεις. Πρώτον, αναγγέλει, κοιτάξτε το μορφιά, και ζήσαμε και καλοκαίρι. Αν εξαιρέσει μια καταρακτώδη βροχή χθες αργά το βράδυ, ζήσαμε πραγματικά καλοκαιρινές ημέρες, που είναι σπάνιο για τους τόσο βόρειους των Βρυξελών. Λοιπόν, μας ανακοινώνει τη δημιουργία κέντρου νεανικής επιχειρηματικότητας. Τι είναι αυτό? Θα είναι ένας χώρος, λέει, ενιαίος, που εκεί θα πάνε και startup επιχειρήσεις, θα στεγαστούν, αλλά το θέμα είναι απλώς να στεγαστούν? Θα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για τους νέους? Γιατί σου λέει, ποιος θα μου χρηματοδοτήσει την ιδέα? Μας τα απαντάει αυτά. Κάνουμε και μια προσέγγιση στον επαναπροσδιορισμό, τον επαναπροσανατολισμό της περιφερειακής οικονομίας. Μιλά για τη μοναδική ευκαιρία που είναι για την Θεσσαλία και αυτό το βραβείο. Λοιπόν, αρκετά με τις εικόνες. Είναι ωραίες, είναι γοητευτικές εικόνες από την πανέμορφη πόλη των Βρυξελών. Θα τις δούμε και τις επόμενες μέρες, που κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε μέχρι να κλείσουν οι εκπομπές μας με τον Περιφερειάρχη. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήσαμε αμέσως μετά από την βράβευση με τον Περιφερειάρχη στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου. Στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ που πριν από λίγη ώρα έζησε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της υπερηφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, που έχει σε όλα αυτά τα χρόνια, στις δύο θητείες του, παραλάβει πολλές διακρίσεις, πολλά βραβεία και επένους, αυτά που είναι άειλα δηλαδή, νομίζω ότι είναι περιχαρής για αυτό που συνέβη πριν από λίγη ώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη. Τι ήταν λοιπόν αυτό το βραβείο που παραλάβατε πριν λίγη ώρα? Είναι η μεγαλύτερη στιγμή για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ίσως είναι η μεγαλύτερη διάκριση. Το επιχειρηματικό ευρωπαϊκό βραβείο. Η περιφέρεια Θεσσαλίας παρέλαβε το βραβείο επιχειρηματικότητας για το 2019. Το παραλαμβάνουν περιφέρειες οι οποίες έχουν όραμα, έχουν στρατηγική, έχουν καινοτομία και έχουν και αποτελεσματικότητα τα πελευσμένα χρόνια. Και τα παραλαμβάνουν περιφέρειες οι οποίες είναι υποσχόμενες. Και αυτό έρχεται σε σύγκριση με το παρελθόν, τη στρατηγική που κάνουν και το μέλλον. Εμείς υποσχεθήκαμε ένα πράγμα. Συνεργασία και συνέργεια. Το οποίο πετυχάνουμε και θέλω να ευχαριστήσω τους 19 φορείς που συνεργαστήκαμε σε αυτή την προσπάθεια τη μεγάλη, που είναι τα επιμελητήρια, σύνδεση βιομηχάνων, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΗ, φορείς αγροτικοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους επιχειρηματίες, τους υγιείς, τους τίμιους, οι οποίοι προσφέραν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτά τα χρόνια στην περιφέρεια Θεσσαλίας, και εκείνο έκανε μεγάλη εντύπωση, έχουν γίνει πάνω από 3.000 επενδύσεις, μικρές και μεσαίες και μεγάλες, πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ. Που σε μια εποχή με τεράστιες δυσκολίες, με capital controls, με έλλειψη χρημάτων, με έλλειψη ψυχολογίας, με έλλειψη σταθερότητας. Εμείς όμως με σταθερότητα και ευελιξία το πετύχαμε αυτό και είναι η μεγαλύτερη διάκριση που είχε ποτέ η περιφέρεια Θεσσαλίας. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια και η Ελλάδα. Θέλω να αφηνήσουμε κάποια παιδιά. Κάποιος θα υποθέσει ότι στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια των 28, των 27, κάθε χρόνο από κάθε χώρα επιλέγεται μια περιφέρεια. Τρεις χώρες είστε φέτος στην τριάδα αυτή. Και από την χώρα μας, μετά από πολλά χρόνια που είχε να πάρει διάκριση σχετική, είναι η Θεσσαλία, έτσι δεν είναι? Γιατί μην υποθέσει κάποιος, πέρσι μπορεί να ήταν μια άλλη περιφέρεια, φέτος η Θεσσαλία, του χρόνου η Ανατολική Μακεδονία. Εντάξει, υπάρχουν πάνω από εκατοντάδες περιφέρειες σε όλη την χώρα, σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο όμως είναι, ποιες διακρίνονται? Τρεις παίρνουν σήμερα το βραβείο, το πρώτο βραβείο, τρεις διακρίνονται. Εμείς δώσαμε μια υπόσχεση και σας τη λέω. Θα κάνουμε το έργο του κέντρου
νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ήδη έχουμε επιλέξει την μελέτη την οποία μας κάνουν άνθρωποι ειδικοί και προχωράμε προς αυτό για τους νέους ανθρώπους, για την καινοτομία, για την προστιθέμενη αξία, στο να σταματήσουμε τον brain drain και να χρησιμοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους τους οποίους εμπιστευόμαστε και είναι καλύτεροι από εμάς. Τι εργαλεία θα έχουν, τι τους εξασφαλίζει το κέντρο νεανικής επιχειρηματικότητας? Εξασφαλίζει να κάνουν πράξη το όνειρό τους. Τους εξασφαλίζει το μέλλον τους. Τους εξασφαλίζει τη σταθερότητα και τη σιγουριά ότι κάποιος είναι δίπλα τους. Τους εξασφαλίζει αυτό που δεν υπάρχει σήμερα. Όταν σε χρειαζόμουν, πού ήσουνα? Εμάς, όταν θα μας χρειαστούν, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους που είναι και το μέλλον. Εννοείται στα πρακτικά ζητήματα? Βεβαίως, θα υπάρχει... ή και στα χρηματοδοτικά εργαλεία? Και χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρόκειται να κάνουμε καινοτόμες, ένα πρόγραμμα καινοτόμων πάνω από 62 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσουμε άμεσα από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, αλλά θα έχουμε και χώρο στον οποίο θα στεγάζονται και θα παρέχονται και υπηρεσίες συμβουλευτικές. Α, άρα θα γίνει σε μια κοινή στέγη. Βεβαίως. Και μάλιστα έχουμε μιλήσει. Να σας πω, κάποιοι θα σας πούν, όχι κατά ανάγκη αυτοί που σας έχουν στο μάτι, ότι είναι προεκλογική εξαγγελία. Είναι κάτι όριμο, δηλαδή που θα το δούμε μέσα στην επόμενη χρονιά να υλοποιείται? Προεκλογική εξαγγελία είναι και τα 2.000 έργα και 2.500 επενδύσεις που έχουμε κάνει, ύψος 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτά είναι προεκλογική εξαγγελία. Θα πρέπει να τα χωρέσετε όμως σε ένα προεκλογικό σποτ του χρόνου τέτοια εποχή. Έτσι, τα 2.000. Εμείς δώσαμε δείγμα γραφής ότι είμαστε αυτοδιοικητικοί, ότι προχωράμε μπροστά με την αυτοδιοίκηση και το δείξαμε και εδώ στην Ευρώπη που έχουμε αφήσει βαθύ το αποτύπωμα της περιφέρειας Θεσσαλίας. Δεν υπάρχει βαθύ αποτύπωμα της περιφέρειας Θεσσαλίας όλα αυτά τα χρονικά. Όλο αυτό το διάστημα. Καταρχάς, αλλάξαμε την αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και σώσαμε τη χώρα στην πιο δύσκολη στιγμή. Μπορεί να το κάνει αυτό μια περιφέρεια? Μπορεί. Μπορεί να το κάνει ένας περιφερειάρχης ο οποίος επιμένει με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με επιχειρήματα, με σχέδιο, με στρατηγική, με καινοτομία και επεξεργασμένο σχέδιο. Έτσι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της κυρίας Κρέτσου και του κυρίου Γιούγκερ και όλων των επιτρόπων. Mm. Και έτσι αλλάξαμε και το μοντέλο της χρηματοδότησης. Και έτσι σωθήκαμε το 2015. Έτσι διεκδικήσαμε και πήραμε ρήτρα αναθεώρησης πάνω από 970 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από το ΕΣΠΑ. Έτσι κάναμε και φέτος στο καινούριο ΕΣΠΑ, παίρνουμε περισσότερα χρήματα και υπάρχει και διαχωρισμός. Αλλά έτσι δίνουμε τη μάχη εδώ για να διαχωριστεί η περιφέρεια από το κεντρικό κράτος. Η περιφέρεια έχει δείξει και οι περιφέρειες έχουν δείξει ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές και να σταθούν αρρωγός σε κάθε άνθρωπο και στα προβλήματά του. Αλλά πρέπει να τις αφήσουν ελεύθερες. Αυτή τη στιγμή δεν αφήνουν ελεύθερες και υπάρχει 100% επιτροπή των περιφερειών και φυσικά δεν αφήνουν να υπάρξει μια άλλη μια νέα Ελλάδα, μια άλλη Ελλάδα με άλλη νοοτροπία, την νοοτροπία της συνεργασίας, της συνέργειας, του δημοκρατικού μετώπου και της αποτελεσματικότητας και της δημιουργίας. Το ας δεν την κάτι. Αφήνουν να υπάρξει είναι και ευθεία βολή προς τους κυβερνώντες ή κυρίως μένει εδώ η κατηγόρια, στο πούμε? Κοιτάξτε, όλη η Ευρώπη θέλει τις περιφέρειες. Αλλά οι περιφέρειες έχουν διαφορετική ταχύτητα και βαθμούς ελευθερίας σε όλη την Ευρώπη. Εμείς κανούμαστε να διαχειριστούμε ένα τοξικό περιβάλλον όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τη χρηματοδότηση, τους ανθρώπινους πόρους και τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Κύριε Περιφερειάρχε, αυτή πέρα μας υπάρχουν η κουβέντα όλα στον αρνητισμό. Συμπίπτει λοιπόν με την έναρξη, ας το πούμε, συζήτηση, αν και είναι περίπου διαμορφωμένο το πώς θα πάει, χαμογελάτε κι εσείς. Πώς θα πάει το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να πούμε ότι ακριβώς επειδή δεν ευνοούνται οι περιφέρειες, αποκτά πολλαπλάσια σημασία το σημερινό βραβείο για να έρθω και στην αφορμή του ταξιδιού μας εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση. Εσείς είχατε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ένα εχθρικό και για τους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης νομοσχέδιο, που δεν την πάει μπροστά, την εγκλωβίζει, την κάνει να σφιχτιά μέσα σε ένα πολύ μη δημιουργικό πλαίσιο, ας το πούμε. Προσέξτε. Μας κόβουν τους πόρους και εμείς κάνουμε το έργο, άρα δεν πετυχαίνουν το σκοπό τους. Τους χρηματικούς πόρους. Μας κόβουν τους ανθρώπινους πόρους, πάλι πετυχαίνουμε το στόχο μας και προσπαθούν να βρουν κάτι καινούριο. Μας δίνουν λέτε τώρα για τις προηγούμενες περιόδους. Ναι, μας δίνουν και σε αυτή την περίοδο. Μας δίνουν περισσότερες αρμοδιότητες, λιγότερα χρήματα, λιγότερους ανθρώπους, καθόλου ανθρώπους, πάλι πετυχαίνουμε. Σου λέει αυτοί δεν μπορούν συνέχεια να πετυχαίνουν, δεν μπορεί να υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Ας τους τραβήξουμε προς τα κάτω. Τι να κάνουμε ένα νομοσχέδιο.
0%. Βάλτε μου τίτλους όμως. Ναι, 100% επιτροπία. 100%, ποιο είναι το νομοσχέδιο? 100% επιτροπία, 0% χρησιμότητα για τον πολίτη και την καθημερινότητά του. 100% ελεγχόμενη κατάσταση, 0% συνένεση. Πώς θα την... Κοιτάξτε. Δεν υπήρξε συνένεση, δεν υπήρξε συνεργασία, δεν υπήρξε ένας δημοκρατικός διάλογος. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις, 100% συγκέντρωση, 0% περιφερειακή αποκέντρωση. Ο κύριος Πουλάκης λέει ότι ήταν κάτι που έγινε και εξαντλητική συζήτηση 1,5 έτους πριν καταλήξει σε αυτό το σχέδιο ή όχι? Κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω κάποιους οι οποίοι ανακαλύψαν στην εξουσία τα ωφέλη της εξουσίας. Μάλιστα. Καλά, μην το κάνουμε και προσωπικό, και είναι, αλλά... Δεν θέλω να είναι προσωπικό, γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν... Και έχει κάνει τεράστια τι αλλαγή. Τι εξυπηρετεί είναι, στην κυβέρνηση αυτή η αλλαγή? Το παράδειγμα της ταχύτερης αλλαγής ανθρώπων και πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Τώρα, εσείς πώς θα αντιδράσετε σε αυτό? Γιατί να μην εφαρμόσετε από την ψήφισή του και μετά. Εμείς είμαστε δημοκρατικό μέτωπο. Είμαστε με τους πολίτες. Mm-hmm. Φέρουμε έναν άλλο αέρα, μια άλλη νοοτροπία. Δεν είμαστε ούτε του γιούχου, ούτε του προφυλακισμού, ούτε των ανακοινώσεων, ούτε των ακραίων καταστάσεων, ούτε των ακραίων εκφράσεων. Είμαστε υπέρ της απλής λογικής και της κοινής λογικής που θέλουμε να επικρατήσει στην Ελλάδα στο διάλογο. Γιατί πιστεύουμε βαθύτατα στη δημοκρατία, και η δημοκρατία είναι σεβασμός στην άλλη άποψη. Και εμείς έχουμε άποψη και σεβόμαστε και την άλλη άποψη. Αλλά αυτή τη στιγμή, εντάξτε, υπάρχει σοβαρή συζήτηση. Και υπάρχει σοβαρή απόφαση. Και τη σοβαρή απόφαση θα την πάρουν οι βουλευτές. Ο κάθε βουλευτής που θα ψηφίσει και ο κάθε υπουργός που θα ψηφίσει και ο καθένας ο οποίος θα υποστηρίξει αυτό το νομοσχέδιο θα έχει την ευθύνη των συνεπειών, όποιες και να είναι αυτές, όποτε και να είναι αυτές. Θα τους ακολουθούν. Κοιτάξτε την ιστορία. Κοιτάξτε. Τους επιθυμίζω. Στην ιστορία ποτέ δεν λέει αντίο. Η ιστορία λέει θα ξανασυναντηθούμε και θα τα ξαναπούμε. Να το έχουν στο μυαλό τους. Διότι ό,τι θα δημιουργηθεί, ό,τι αρνητικό και όποια κόντρα κοινωνική θα δημιουργηθεί και κοινωνικός αυτοματισμός θα είναι υπεύθυνοι εκείνοι που θα ψηφίσουν. Μην νομίζουν ότι θα ξεφύγουν όπως ξεφεύγουν σε όλα τα νομοσχέδια που δεν ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει. Εδώ ο κάθε βουλευτής να σταθεί στο ύψος της συνείδησης και της ευθύνης, αν υπάρχει συνείδηση ευθύνης. Να σταθεί και να σταθμίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Εμείς θέλουμε τη δημιουργία, τη συνένεση και το δημοκρατικό μέτωπο. Αυτή είναι η λογική μας και το έχουμε αποδείξει, έχουμε αυτά αποτελέσματα. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι τα επικαλούνται, έχουν αποδείξει τα αντίθετα. Εσείς μέχρι τέλους θα παλέψετε στο να μην κυρωθεί αυτό το νομοσχέδιο? Αυτό εμείς θα παλέψουμε για την απλή λογική και η απλή αναλογική, η οποία είναι το νομοσχέδιο αυτό είναι 100% εκλογικό και 0% για την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. 100% για να υπάρξουν προσλήψεις κομματικών ανθρώπων και 0% για την κοινωνία και για τον άνθρωπο. Για να κλείσουμε αισιόδοξα. Και σας λέω το εξής. Εμείς θα παλέψουμε με λογικά επιχειρήματα. Γιατί είμαστε διαφορετικοί. Φέρουμε το διαφορετικό. Αλλάζουμε τα πράγματα. Κάνουμε δημιουργική ανατροπή. Δεν ανακυκλώνουμε τη μιζέρια, το παρελθόν και όλη αυτή την κατάσταση της κοινωνικής αναταραχής για να βάζουμε άλλους στο κάδρο. Μάλιστα. Και να φεύγουν οι ίδιοι. Παρότι σήμερα είναι κυρίαρχο το μεγαλύτερο, όπως είπατε, βραβείο στα χρόνια των δύο θητείων σας, μπορούμε να αναγγείλουμε άλλη διάκριση ή είναι νωρίς ακόμη? Όχι, έχουμε πάρει και άλλη μια διάκριση εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει την καλύτερη. Όχι, ενώ που έπεται. Ή όχι ακόμη? Ναι. Πείτε το μας, να βγάλουμε και άλλη είδηση σήμερα. Όχι. Έχουμε. Εγώ αναφέρω. Έχουμε, ναι, άλλη μια διάκριση που είναι στην Λίμνη Κάρλα και αύριο το πρωί. Υπάρχει άλλη μια διάκριση για την Ελλάδα και άλλη μια διάκριση για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Το πιο σοβαρό σχέδιο νόμου εδώ στην Επιτροπή των Περιφερειών που είναι Europe Invest το εμπιστευθήκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε μένα, ως ραπορτέρ. Και είναι το σημαντικό. Μιλάμε για την επένδυση 675 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το επόμενη μέρα. Αφήνουμε βαθύ, επόμενη μέρα στην Ευρώπη και αφήνουμε βαθύ το αποτύπωμα της Θεσσαλίας στην Ευρώπη.
και διαμορφώνουμε τα πράγματα. Γιατί ακούγεται η φωνή μας. Δεν είμαστε κάποιοι άγνωστοι πλέον. Είναι γνωστή η περιφέρεια Θεσσαλίας και αυτό έχει θετικά αποτελέσματα παντού. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Περιφερειάρχα. Και εγώ σας καλή επιστροφή. Να είστε καλά.